Ευχαριστούμε, αγόρι μου όμορφο. Έλα εδώ στα ωραία τα φωτά. Μάρκο. Γιατί break κιόλας. Έλα μετά εδώ με το γόρι μου τον όμορφο. Κοίτα, ωραία. Είναι μικρός ο ουρανός μαζί. Βρε Χαζό, έχω για σένα ζω, για σένα μονάχα υπάρχω. Παπιερώνει το Χαζό. Εδώ είναι τίποτα που λέει Βρε Χαζό λέει. Δεν τρέπεσαι ρε, δεν έλα κάτσε. Έλα κάτσε. Σήμερα θα είναι πολύ αγκαλιά, φιλιά. Γιατί είμαστε και γειτονάκια. Αλλά δεν είναι, το πρόγραμματά μας δεν προλαβαίνουν. Κόντρες, έλα κάτσε. Όχι εκεί, εδώ. Εδώ, εκεί είναι δικιά μου. Κάτσε, παιδί μου, εδώ. Έλα, λίγο κεντρικός κι εγώ. Παιδί μου, κάτσε από εκεί να σου φτιάξουμε τα φώτα. Πω, από αυτό είναι. Καλώς το αγόρι μου, επιτέλους. Σε περίμενα από την αρχή της χρονιάς, αλλά ήρθα στην καλή στιγμή. Ήρθα, ναι, γενικά, εντάξει, εμείς τα έχουμε πει. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να βγω και να έχω να πω και κάτι. Ναι. Καλορίζικος, λοιπόν, στην καινούργια σου εταιρεία, Μήνος. Μήνος EMI. Και χαίρομαι πάρα πολύ και γι' αυτό το ωραίο τραγούδι. Το Βρε Χαζό, ναι. Μόλις αφιέρωσα. Ναι. Όχι, είναι τρυφερό το Βρε Χαζό, πάντα. Είναι, νομίζω ότι όλοι το λέμε. Δηλαδή, ναι. Από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, λέω, είναι σωστό. Δηλαδή, σαν να το ξέρω το τραγούδι, ναι. Πολλά χρόνια. Έχει μια πολύ ωραία τάκα, τρυφερή ατάκα, γιατί μπορείς να την πεις και λίγο με νεύρα. Αλλά Χαζό είσαι. Ναι, αλλά και πάλι το Χαζό είναι... Χαζό, έχει, ναι. Το Χαζό μου, είναι να σε πάρω αγκαλιά. Χαζό μου. Έλα. Θέλω να δω ένα βίντεο που έχει κάνει ο Τάσος Μπιπισίδης με εσένα, τι έχεις κάνει, γιατί δεν είσαι μόνο τραγουδιστής. Εσύ είσαι, παιδί μου, πολύ εργαλείο. Μούλτι. Ναι. Πάμε να το δούμε. Βρε Χαζό, εγώ για σένα ζω. Εγώ θα φύγω μόλις κοιμηθείς. Μαζί σου αξίζει. Με το που τον βλέπεις μπροστά σου σκέφτεσαι. Γιατί είναι το αγόρι καλοκαίρι. Πώς λοιπόν να μη χαρίσει και τη φωνή του στον απόλυτο καλοκαιρινό ύμνο. Κώστας είναι τραγουδιστής, ηθοποιός, ό,τι απλώς περνάμε καλά, καταλαβαίνεις. Περφόρμερ Παύλα Μήμος. Παρουσιαστής. Τι έκανες πάλι εκεί. Δεν μου αφήνουν να μπαίνω μέσα σε λίγο. Ναι, το περίμενε. Ραδιοφωνικός παραγωγός. Τα καλά, Ηλία, τα καλά. Αχ, τα κακά. Χορευτής. Τόσα καλοκαίρια. Μοντέλο. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα μας βγάλει στην πορεία. Το μόνο σίγουρο είναι εντελώς γεια σου. Γι' αυτό και σήμερα μετράμε παρέα τις ξεχωριστές στιγμές της ζωής του. Αν δεν ακολουθούσε το ταλέντο του στη μουσική, πιθανόν να τον ξέραμε ως μπασκετμπολίστα. Μεγάλωσε στα γήπεδα και ας ήξερε μέσα του ότι ανήκει στην τέχνη. Ντρεπόταν πολύ να τραγουδάει μπροστά σε άλλους. Μέχρι τα 21 του, κανείς από τον κύκλο του δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα γίνει τραγουδιστής. Κανείς δεν γνώριζε ότι τραγουδάει. Ακόμα και όταν πήγε στις οντισιόν του Fame Story και περνούσε από τη μία φάση στην επόμενη, το έκανε με τρομερή συστολή. Γι' αυτό και τελικά κόπηκε. Λίγο αργότερα ήρθε παράδοξα στη ζωή του το Dream Show. Ήταν σίγουρος ότι θα κοπεί και εκεί. Κι όμως, οι άνθρωποι της εκπομπής τον πήρανε όπως ήταν και τον έβαλαν την επόμενη κιόλας μέρα μέσα στο σπίτι. Η ζωή του άλλαξε σε ένα μόλις βράδυ. Αργότερα, έμαθε ότι η παραγωγή του Fame Story και ο Αντένα έγιναν έξαλλοι που τον έχασαν μέσα από τα χέρια τους. Τα πρώτα του βήματα στον χώρο ήταν αλματώδη αλλά και δύσκολα, γιατί είχε ακούσει πολλά. Η εντυπωσιακή του εικόνα, όσο καλό του έκανε, τόσο να περιόριζε. Θεωρούσαν ότι είμαι ωραίος, άρα είμαι και ατάλλαντος, έχει πει. Σε άλλα νέα τώρα, όσοι τον συναναστρέφονται, εντυπωσιάζονται από το χιούμορ του και τις ασταμάτητες πλάκες που κάνει σε όλους. Τα τελευταία χρόνια ζει εκτός κέντρου, δίπλα στο βουνό, γιατί θέλει να έχει την ησυχία του. Έχει OCD με τα προϊόντα στα ντουλάπια της κουζίνας, στα ντουλάπια του μπάνιου και στο ψυγείο του. Δηλαδή, όλα τα προϊόντα και οι συσκευασίες πρέπει να τον κοιτάνε στα μάτια. Τον Κώστα το ζητάνε και από το εξωτερικό. Η πρώτη που τις γυάλισε ήταν η Τζέι Λο, πολύ φίλη του.
Όταν η Superstar ήρθε για μια συναυλία στην Αθήνα το μακρινό 2008, ζήτησε η ίδια τον Κώστα για το open act του show της, έχοντας μάλιστα παρακολουθήσει πρώτα τη δουλειά του. Χρόνια μετά έγινε και πάλι διεθνές πρόσωπο όταν η διευθύντρια marketing του Ikura Florence στην Αμερική τον είδε τυχαία σε ένα tag στο Instagram να φοράει ρούχα της εταιρείας. Τότε λοιπόν έβαλε τους συνεργάτες της να το βρουν και μετά από λίγες εβδομάδες βρέθηκε στη Σικελία να φωτογραφίζεται για την παγκόσμια καμπάνια ανάμεσα σε άλλα γνωστά μοντέλα. Μέσα σε όλα αυτά είναι παράλληλα και πολύ αγαπησιάρης. Ειδικά με την οικογένειά του. Μεγάλωσε με δύο μπαμπάδες, όπως λέει, και το φαινόταν πολύ φυσιολογικό. Έχει μία αδερφή και έναν ετεροθαλή αδερφό και έχει τρομερή αδυναμία στη μητέρα του που ήταν πάντα δίπλα του στα πρώτα του βήματα. Και όλη αυτή την αγάπη που έχει εισπράξει από τους δικούς του την μοιράζεται απλόχερα με τους ανθρώπους της ζωής του. Τελικά, ένα χάρισμα δεν βάλανε που έχεις. Δεν το ξέρω, Τάσο, ότι είσαι πολύ καλός μάγειρας. Είναι το επόμενο που θα κάνω. Το επόμενο ταλέντο, για να μας μπερδέψεις τελείως, να μην ξέρουμε. Όλα, είμαι... Ποια ταυτότητα έχεις. Multitask, τα κάνω, να σου πω κάτι, έτσι νομίζω έτσι είναι η ζωή. Καλά, όλοι μας τα κάνουμε όλα, απλά σε κάποια είμαστε πιο καλοί, σε κάποια είμαστε πιο μέτροι και σε κάποια είναι να μην τα κουμπάμε. Εσένα σου στήχησε η εικόνα σου, δηλαδή σε βλέπει ο άλλος, είσαι ένας πολύ ωραίος άντρας και θεωρείς ότι, θεωρεί ότι δεν έχεις κάτι παραπάνω. Έπρεπε να αποδείξεις περισσότερο από τους άλλους. Με έκανε να δουλέψω περισσότερο, η αλήθεια είναι. Στην αρχή μου φαινόταν στα 21 μου κιόλας που ήμουν μικρός, δεν μπορούσα να το χωνέψει πολύ το κεφάλι μου. Λέγα, δεν έχω κάνει κάτι, δεν έχω ενοχλήσει κάποιον. Αλλά μεγαλώνοντας σκέφτηκα ότι ήταν τρομερό εφόδιο από όλους αυτούς τους ανθρώπους που με αμφισβητούσαν, που εντάξει, δεν μπορούμε να αρέσουμε και σε όλους. Και με έκανε και δούλεψα περισσότερο. Και όχι τόσο για να αποδείξω σε αυτούς ότι εγώ μπορώ. Για να αποδείξεις εσένα. Για μένα. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, το έχω κάνει από πείσμα για τον εαυτό μου. Γιατί μόνο εγώ θεωρώ ότι όλοι μας δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό, να περάσω και ένα μήνυμα τώρα που μεγάλωσα, ότι κανένας δεν μπορεί να σας πει τι να κάνετε και τι όχι. Εσείς μπορείτε να βάλετε φρένο στον εαυτό σας και να πείτε όχι, δεν μπορώ. Οπότε εγώ πάντα, ή μπορώ να κάνω αυτό. Ναι, εγώ πάντα ό,τι έχω κάνει, δηλαδή και σκι στη θάλασσα έτσι έμαθα, μπάσκετ έτσι έπαιξα και στο μόντελινγκ που πέρασα και από εκεί ήμουν ένα αδύνατο αγοράκι, ήταν όλοι κάτι κορμαράδες, ξέρεις, με βυζιά, με στήθος, συγγνώμη, στη τηλεόραση βυζιά. Τέλος πάντων, ναι, ήταν τότε ναι, τα μοντέλα, γιατί τώρα είναι και, πιο τώρα είναι όλα ναι, αδύνατα, αλλά τότε που ήμουν εγώ έτσι, ήταν όλοι κάτι πεδαράδες. Είχα όμως αυτό το πείσμα, ότι λέγαμε, και εγώ θα την πάρω τη δουλειά. Την έπαιρνες. Και την έπαιρνα. Σε μια δουλειά όμως που συνέβη κάτι που σε έκανε έξαλλο, θυμάμαι, το έχεις πει σε συνέντευξη. Σε πολλές. Τα νεύρα μου. Ναι, τα νεύρα σου. Έχω, γιατί έχω. Σε νυχτερινό κέντρο, λοιπόν, που ήταν να βγεις στο δεύτερο μέρος και δεν σε βγάλανε, θα σπάσεις όλα στο καμαρίνι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις διαχείριση θυμού ακόμα. Προσπαθώ. Δηλαδή, δεν τα μπήκε καταφέρνω. Στο καμαρίνι σου και τι, δεν ξέρεις τι με έπληξε το δίκιο. Τι είχε γίνει. Το δίκιο, γιατί είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δίκαιος. Δηλαδή, πολλές φορές είμαι τόσο δίκαιος που μπορεί να είναι κακό για τον εαυτό μου, για τη δικιά μου πορεία, αλλά για μένα το δίκαιο είναι πάνω απ' όλα. Και αφού εσύ νιώθεις καλά ήτανε μέσα σου. Ήταν πάνω από μένα ο καλλιτέχνης αυτός και σε χρόνια και στη Μαρκίζα και είπε ότι δεν μπορείς να βγεις για κάποιους λόγους τέλος πάντων. Είπε ότι δεν θεωρώ ότι είναι σωστό, αλλά στην ιεραρχία επειδή είσαι πάνω από μένα, αυτό θα γίνει. Και για να μην του σπάσω τα μούτρα, σπάσω το καμαρίνι. Και συνέχισες να συνεργάζεσαι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις Έχω συνεχίσει. Ένα καλό που αυτό μου το έχει μάθει η πολύ καλή μου φίλη Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν μπορώ να τσακωθώ μαζί σου. Είμαστε ένας μικρός χώρος και να σε βλέπω και να παίζουμε μπουνιές. Γίνεσαι διάφανος μετά. Μπορώ να συνυπάρξω μαζί σου, αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή βλέπω μέσα από σένα τώρα που σε κοιτάω στα μάτια, δεν βλέπω τα μάτια σου, βλέπω τον τοίχο από πίσω. Δεν έχει χρησιμοποιήσει βία βέβαια ποτέ, νομίζω. Όχι, 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 απλώς είναι κάτι που λες τώρα. Είναι γιατί... όλοι μας. Φτάνουμε σε όρια ναι, πολλές φορές που λες να σαρπάξω. Είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ. Βαράνε τα κινητά σου. Όχι. Ποτέ. Δεν ξέρω. Δεν είναι το δικό μου, είναι. Όχι. Ποτέ δεν είμαι κατά της βίας. Δηλαδή και στο μπάσκετ που έπαιζα, που και εκεί ξέρεις γίνεται λίγο. Ήμουνα πάντα πιο εκλεπτισμένος αυτό. Σου έχουν τύχει και πράγματα όμως. Δηλαδή θυμάμαι τη χρονιά που νομίζω τότε έκανες και τηλεόραση με την Ντορέτα και ετοιμαζόταν το σχήμα σας να ξεκινήσει με τον Παντελή τη Δέσποινα Βανδύ και σένα.
Και μέσα από την εκπομπή σου έμαθες... Ήμασταν ήδη στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, σαν δεν ήσασταν εδώ για πρόβες. Ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, είχαμε ξεκινήσει, είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία μεγάλη σεζόν. Και τελείωσε και κατεβήκαμε Αθήνα, στο θέατρο κιόλας τότε. Εκεί που είναι τώρα ο Κωνσταντίνος με τον Σάκη. Ετοιμάσαμε τα καμαρίνια, φτιάξαμε τα πάντα. Ήταν και λίγο κάπως ο Παντελής τότε, γιατί είχε και το τραγούδι με τα κατεχόμενα που ήταν λίγο ψυχολογικά. Α, δεν το θυμάμαι. Που τον είχαν ψιλοκράξει και δεν ήταν πολύ καλά ψυχολογικά. Και κάναμε λίγο έτσι, ήμασταν όλοι μαζί παρέα. Και κάποια στιγμή του λέω: παιδιά, εγώ πρέπει να φύγω, γιατί έχω το πρωινό στα Καλημερούδια τότε στο Μέγκα. Και έφυγα και το έμαθα. Το πρωί στην το εκπομπή. Πρωί στην εκπομπή. Ναι, όλες. Τους είδα όλους, δηλαδή ήταν καλή ώρα, ήταν όλοι κάπως. Λέω, παιδιά, τι γίνεται. Έχω κάτι. Στην αρχή νόμιζα ότι κάτι είναι περίεργο πάνω μου. Και δεν μιλάγανε. Δεν, επειδή ξέρανε, ναι. Επειδή ξέρανε τη συνεργασία. Δηλαδή, Παρασκευή πρωί ήμουνα στην εκπομπή και το βράδυ ήταν η πρεμιέρα μας. Ήταν, όλοι θυμόμαστε τη στιγμή. Τότε. Γιατί ήμασταν όλοι στα γραφεία, έφτασε η είδηση και νομίζαμε στην αρχή ότι είναι λάθος, ότι είναι φάρσα, ότι είναι μαύρο αστείο, οτιδήποτε. Ναι, γιατί και τον Παντελή και εμένα στο παρελθόν και πολλούς συναδέλφους μου, κατά καιρούς, σπάνιο πια, βγαίνουν κάτι ράδιο Αρβίλα ότι έφυγε αυτό από τη ζωή. Ναι, και δεν μπορούσα λίγο... να το πιστέψεις. Και δεν λέγανε και το άκουσα, δεν μου το λέγανε, δεν μου το είπαν εκτός αέρα. Το άκουσα το όνομα, το άκουσα on air. Σοκ. Και απλά ζήτησα, λέω, να δώσω το διάλειμμα, να φύγω, δεν μπορώ, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Πάμε πιο πριν. Όταν ξεκίνησες εσύ, άρχισα να σε συγκρίνουν πολύ με τον Σάκη Ρουβά. Ναι. Ίσως επειδή άρχισες να συνεργάζεσαι και με τον Ηλία. Νομίζω αυτή ήταν βέβαια... ενωτικός κρίκος, ναι, νομίζω ναι, ήταν ναι, ο Ηλίας. Ναι, ναι. Σας είχα συναντήσει κάποια στιγμή και εσύ ήσουν... Με τον Σάκη αποκλείται. Όχι, τον Ηλία τον έχω συναντήσει με τον Σάκη. Που ο Σάκης δεν μιλούσε καθόλου. Όταν συνάντησα εσένα με τον Ηλία, εσύ ήσουν ένα παιδί μου. Γλώσσα δεν έβαζες. Γλώσσα δεν έβαζες. Και ήσουν και αυθάδης με το μέντορά σου. Ήσουν... Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό έσπασε η συνεργασία. Ναι, ξεκίνησε η συνεργασία στο παιχνίδι ουσιαστικά. Και έφυγε η περιβόητη απαγωγή, τέλος πάντων, που δεν ήταν απαγωγή, απλά φύγαμε όλοι μαζί. Στημένο από τον Ηλία. Τα συζητήσαμε, τα βάλαμε κάτω, είπαμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Εντάξει, εγώ ψαρωμένος ως άνθρωπος, καμία σχέση με το χώρο, 21 χρόνων. Και ο Ηλίας είναι huge στη και ο Ηλίας είναι ο Ηλίας Ψινάκης, ακριβώς. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε, okay. Εμένα με ενοχλούσε λίγο το ότι κάνει αυτό. Αυτή ήταν η δουλειά του. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Ναι. Άμα μου βάλεις καλούπια και στεγανά και μου δώσεις... Τι να το κάνεις το μάνατζερ άμα δεν σε βάλει σε πρόγραμμα. Να με βάλει σε πρόγραμμα, αλλά μην μου λες τώρα που καθόμαστε εδώ πέρα πίσω από την κάμερα φύλατη. Και μου πει να σκοτώ να σε φιλήσω. Δεν μπορώ, άμα δεν γίνει DNA μου, δεν γίνεται. Εντάξει, υπήρχαν διάφορα. Ο Ηλίας είναι ένας άνθρωπος που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και του το λέω και καθημερινά, γιατί καθημερινά δεν μιλάμε, αλλά έχουμε μια πολύ ωραία σχέση και είναι πάντα στα δύσκολα, είναι ένα τηλέφωνο απόσταση και είναι πάντα εκεί για μένα. Είναι πολύ γλυκός. Το συμβουλεύομαι. Είναι ένας άνθρωπος καλός ή κακός που ξέρει τη δισκογραφία τουλάχιστον πάρα πολύ και καλά. Και το Star System. Όλο το πράγμα, γιατί είμαστε ένας μικρός χώρος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω έτσι ζήσει κοντά του και έχω μάθει πολλά πράγματα. Πολύ μικρές λεπτομέρειες που αυτές οι λεπτομέρειες και τηλεοπτικά και πάνω στη σκηνή. Στο θέατρο όχι τόσο γιατί δεν έχει σχέση πολύ. Τα χρησιμοποιώ ακόμα και τώρα. Ναι. Πολύ μικρά πράγματα, θα σου πω μετά. Να μου πεις να μου μάθεις. Όχι, εσύ. Έχει τύχει τώρα πριν σε χαιρετήσω να το πω αυτό. Να ανεβαίνω στο σπίτι μου και με το παιδί μου και περνούσε εσύ με το αυτοκίνητο κόρναρες και άρχισε να φωνάζεις. Αγάπη μου! Και μου λέγες. Ποιος είναι αυτός. Έχω και αυτό το πρόβλημα. Είμαι λίγο διαχειρικός με τους ανθρώπους που νιώθω δικούς μου. Και το παιδί σου λέει τι έγινε με τη μάνα μου. Τι συμβαίνει με αυτό. Δεν πέταξε τίποτα. Καμιά πέτρα. Σχέδια άλλα εκτός από το τραγούδι. Σχέδια. Έχω τώρα 12-13 Μαΐου. Θα είμαι στο Βεργίνα, στο Regency, πάνω στη Θεσσαλονίκη με το Θεοφάνους. Σε αυτές τις πολύ ωραίες βραδιές που κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά γιατί θα τραγουδήσουμε μαζί με την Πίτσα Παπαδοπούλου. Ναι, ρε, είναι τελείως πολύ ωραίο θα είναι αυτό. Ρεπερτόρια, εντάξει, και η ιστορία γιατί η Πίτσα είναι μια
γυναίκα με τεράστια ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Συγγνώμη, δείξε μου λίγο τα χέρια σου. Φοράς βέρα. Έχουμε λυσάξει από το κοντρόλ. Όχι καλέ. Όχι, όχι. Τι είναι, καλέ. Είναι δαχτυλίδι δικό μου. Είναι πεπέ. Τι μας λες τα νέα σου. Όχι, κοίτα που το είδα λίγο πριν τον χαιρετήσω. Έλα, θες να το πούμε, έλα πες. Έλα, τι είναι. Όχι, τίποτα. Είναι ένα δαχτυλίδι που το έχουμε οι πολύ πολύ στενοί μου φίλοι, η ομάδα μου τέλος πάντων όλοι. Και είναι ένα δείγμα πώς άλλοι κάνουν τατουάζ. Τέλος πάντων είναι το δαχτυλίδι που έχουμε. Είμαστε 4 άτομα που το έχουμε το δαχτυλίδι το ίδιο. Θα αρχίσω να ψάχνω ποιοι είναι οι άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι. Ομάδα, ναι, κοιτάω τα δάχτυλα όλοι. Ναι, όποιον συναντάω στον κύκλο, κοιτάω χέρια. Θέλω να σε χαιρετήσω, να σε φιλήσω, να σε ευχαριστήσω. Καλό να φιλάει. Να ασκήσει το τραγούδι σου. Ευχαριστώ πάρα να πολύ. Να ασκήσει και με την Πίτσα Παπαδοπούλου θέλω πολύ να έρθω. Να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Θα προλάβω. Θα προλάβω. Καλά. Θα σε δω, θα με καλέσει να μου μαγειρέψει. Εντάξει, όποτε θες. Άντε. Και μπιρίμπα. Καλή συνέχεια. Μπιρίμπα, ναι, όλο με καλή. Όλο θα παίξουμε και όλο δεν με έχει καλέσει. Κανά θα παίζει την μπιρίμπα. Καλά, δεν παίζω πολύ. Φιλάκια.